Πάμε να δούμε πώς η τεχνολογία και συγκεκριμένα η Apple εισχωρεί και σε χωράφια που είναι ζητήματα υγείας. Στην αίθουσα σύνταξη είναι ο Άγγελος Τσατσαρόνης και πάμε να δούμε πώς θα συντεριαστούν τώρα τα ακουστικά του τηλεφώνου με τα ακουστικά βαρικοίας. Έτσι είναι, Μαρία. Είχαμε πριν από λίγε ώρες την έγκριση από τον FDA, δηλαδή τον Οργανισμό Ελέγχου α, Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Την έγκριση, λοιπόν το ώστε τα νέα σύρματα ακουστικά της Apple να λειτουργούν ως ακουστικά βαρικοΐας και ως ακουστικά βαρικοΐας. Τα νέα λοιπόν ακουστικά της Apple AirPods Pro α, 2 θα συγκαταλέγονται σύντομα ανάμεσα στα εγκεκριμένα ακουστικά βαρικοΐας. Έτσι 1,5 δισεκατομμύριο Έλλην ενήλικες με ήπια ή μικρά προβλήματα ακοής. Αυτά είναι στοιχεία του, του Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Υγείας. Του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 1,5 δισεκατομμύριο ενήλικες είναι αυτοί που έχουν ήπια ή μικρά προβλήματα ακοής... θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν ε, έτσι ώστε να ενισχύουν τους περιβάλλοντες ήχους. Και αν νομίζει κάποιο ότι αυτό είναι κάτι μικρό α, για την για μια εταιρεία σαν αυτή της Apple... Ε, τότε έχουμε μπορούμε να πούμε ότι είναι απλά ένα μικρό ακόμα βήμα ή μεγάλο κατά κάποιους... ώστε να εισέλθει στο χώρο της υγείας για ακο, ακόμα περαιτέρω... μετά από τα smartwatch που έχει α, δημιουργήσει συγκεκριμένα λοιπόν σε μια αγορά η οποία αναμένεται μέχρι το 2025 Μαρία να φτάσει και τα 15 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με στοιχεία του CNBC. Τώρα τα νέα ακουστικά. Αυτά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα στι ΗΠΑ και λίγο αργότερα εδώ στην Ελλάδα. Θα έχουν προεγκατεστημένο το λογισμικό ε, δωρεάν, χωρί κάποια επιπλέον χρέωση για του χρήστε, ενώ θα κοστίζουν 249 δολάρια σύμφωνα με τα στοιχεία τη Apple. Τώρα θα είναι κάτι μοντέρνο, cool, ε, φθηνό, κάτι που θα βοηθήσει την ανθρωπότητα, είπε ο αντιπρόεδρο του τμήματο υγεία τη Apple, ο Σουμπτούν Ντεσάι, και αυτό μένει να δούμε πώς θα αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Εγώ με πολύ ενθουσιασμό το ακούω και τώρα δεν θα κάνει μόνο δώρο ο γονέας ή ο παππούς στο εγγόνι. Θα κάνει και το εγγόνι στον παππού για να ακούει καλύτερα. Σωστή. Και είναι και πιο, πιο εξελιγμένα ως εικόνα από το να έχεις ένα ακουστικό βαρυκοΐας. Αυτό που τονίζουν οι άνθρωποι της Apple είναι, γι' αυτό λένε ανθρωπότητα, γι' αυτό λένε θα μπούμε στον τομέα της υγείας να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι ε, αποκρουστικό το ακουστικό α, ή κάτι το οποίο θα φαίνεται, θα νομίζει ο άλλο ότι φορά τα ακουστικά σου όπω και εγώ. Πολύ προχωρημένο. Πολύ συχνά, πούμε, βγαίνω έξω το δρόμο και φορά τα ακουστικά γιατί είτε ακούω μουσική είτε μιλάω. Μπορεί να τα χρησιμοποιώ λοιπόν και για λόγου υγεία. Μπορούμε να έχουμε βαρικοία και σε μικρότερε ηλικίε. Λοιπόν, το διορθώνουμε και δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Με 250 δολάρια χοντρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε.